Το είδες, εγώ δεν το είχα δει. Να είναι καλά ο Γιάννης Αδαμίδης, μου το έδειξε μετά. Είχε την τιμητική σου. Στην αυγή σου αφιέρωσαν. Πότε είναι βέβαια. Ολόκληρη ανάλυση με τη φωτογραφία σου. Ποιο φίλο τότε που η κυβέρνηση έκανε αυτό το πράγμα. Στην ΕΡΤ είναι μια χαρά. Δεν μου λες. Πότε εσύ, δεν καταλαβαίνω. Ποιο φίλο τη αυγή. Τι αναφέρεσαι. Ένα φίλο τη αυγή. Ένα τυπωμένο φίλο τη αυγή. Την εβδομάδα. Την προηγούμενη. Την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Δεν το ξέρω. Δεν το ναι, ναι. Και μαζί με σένα και εγώ. Αυτό μπορούμε να το βρούμε, αυτό τη αυγή που λέει ο κύριο Μπάμπη. Την περσμένη εβδομάδα κάτι μα έγραφε η αυγή μα και την τιμή. Μαζί είστε και αν το ρωτήσετε, ξέρει. Εμένα λοιπόν, Αδαμίδη σε κάποιο φίλο τη αυγή. Λοιπόν, ξέρει ο Αδαμίδη, λέει. Δεν το είδα εγώ. Ναι. Είναι όλα αυτά τα πράγματα είναι συμπτώματα μια κατάσταση η οποία πάει από το κακό στο χειρότερο. Διότι ο Τζουνκέρ ήρθε εδώ, κάναμε απολύτω ερμηνεύσαμε τι ήθελε να πει για γι' αυτό μου άφησε μια αυγή, βρήκα στο γραφείο μια αυγή σήμερα, ούτε δεν έδωσα καν σημασία και τη έδωσα μία και φύγε. Και τώρα ήρθε η κυρία και τη μάζεψε εφημερίδε. Απέναντι από πού είναι το πακέτο τώρα. Ακόμη πρέπει να θαυμάσει τα έργα σου. Ναι. Λοιπόν, απαντώ. Τι να απαντήσεις τώρα. Θα απαντήσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Σε, απαντήσεις, σε κάτι παπαγαλάκια. Έλα κάτι, τώρα σε τη βέρ. Σε κάτι κυβερνό παπαγαλάκια. Όχι. Έλα, χάρουμε το σε κάτι κυβερνό παπαγαλάκια το εξής. Ότι για μένα ο Γιουνκέρ είναι φιλέλληνη πολιτικός. Το έλεγα από τότε. Δεν έχω αλλάξει κάποια γνώμη για τον Γιουνκέρ. Εσύ έχεις καταδικαστεί για αυτή την άποψη. Μπράβο. Και για αυτή την άποψη, παπαγαλάκι της αυγής, έχω καταδικαστεί με σέρνανε κάτι κλούταλα, πώς τα λένε, στα ελληνικά πολυθώματα της ΕΣΥΑ, τα πειθαρχικά, με διαγράφουν. Λοιπόν, γι' αυτό. Λοιπόν, για σένα όμως, παπαγαλάκι ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα ανακάλυψε τον Γιουνκέρ, έχω να πω το εξής. Εσύ ήσουν που τον έλεγες, που τον φώνασες Γερμανό Τσολιά. Εγώ τον θεωρούσα πάντα και τον θεωρώ, τον άνθρωπο, φιλέλληνα πολιτικό. Εντάξει, άντε καλή νύχτα τώρα. Θα πάρει από τον Τζανακόπουλο. Είχαμε τότε σημειώσει ότι ήταν εξαιρετικά πρεπές, διότι ναι, ο κύριο Τσίπρας, το έχουν ξεχάσει ίσως πολύ, αλλά κακώς τον ξεχνούν, είχε κατέλθει. Το είπα σωστά αυτό, είχε κατέλθει. Είχε κατέλθει αυτό το. Είχε κατέλθει λοιπόν, στις ευρωεκλογές τότε ως αντίπαλος του Τζουνκέρ. Έτσι. Για, τη θέση για να αλλάξει του την Ευρώπη. Και πήγε να αλλάξει Επιτροπής. Την Ευρώπη. Πήγε να αλλάξει την Ευρώπη. Ακόμη τώρα σε συνέντευξη που έδωσε κάπου, δεν θυμάμαι, είπε ότι όλα καλά, μια χαρά τα πάμε γενικώς, βεβαίως όλα αυτά, αλλά εμείς έχουμε απόψεις που θα κάνουν την Ευρώπη καλύτερη.